Πάνω στον άξονα που έχει χαραχθεί από τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό θα κινηθεί μέσα στο 2017 ο οργανισμός Λιμένα Καβάλας, όπως παρατηρεί ο πρόεδρος του οργανισμού. Υπάρχει μάλιστα και master plan σε ισχύ τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα έργα. Ένας από τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας είναι η μεταφορά των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος στο κτίριο του Τελωνίου, και το κτίριο που θα μείνει θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο. Μια τέτοια προοπτική θα έχει πολλαπλά ωφέλη, καθώς θα υπάρξουν αφενός έσοδα για τον κρατικό Κορβανά, άρα παράλληλα θα υπάρχουν και όλα τα ωφέλη από τη δημιουργία μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην πόλη. Σχεδιασμός υπάρχει, έτσι έχουμε επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο, έχουμε master plan σε ισχύ, υπάρχει δηλαδή στοχοθεσία και προχωράμε και σε μικρά και σε μεγάλα έργα αλλά και σε διάφορες παρεμβάσεις. Ένας από τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας είναι η μεταφορά των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος στο κτίριο του Τελωνίου, και το κτίριο που θα μείνει θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο. Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που δεν είναι καθαρά λιμενικό έργο είναι η μεταφορά των υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας αλλά και της Δεύτερης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος στο χώρο που αυτή τη στιγμή στεγάζεται του Τελωνίου. Είναι ένας μεγάλος στόχος, χωρίς να φύγουν οι τελωνιακές υπηρεσίες από το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό θα γίνει όταν και εφόσον τελειώσουν τα έργα στο εμπορικό μας λιμάνι Φίλιππος Β, που τότε οριστικά η θέση του Τελωνίου θα είναι εκεί. Ωστόσο όμως μέχρι τότε θεωρούμε σκόπιμο τη μεταφορά αυτών των υπηρεσιών, ώστε να μείνει ελεύθερο όλο αυτό το κτίριο που είναι υπό τη διαχείριση του οργανισμού Λιμένους και να βγει σε διαγωνισμό για χρήση ξενοδοχείου. Μια τέτοια προοπτική θα έχει πολλαπλά ωφέλη, καθώς θα υπάρξουν αφενός έσοδα για τον κρατικό Κορβανά, άρα παράλληλα θα υπάρχουν και όλα τα ωφέλη από τη δημιουργία μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην πόλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το κράτος, για το οποίο θα προκύψουν έσοδα τα οποία πηγαίνουν προς την απομείωση του χρέους από τη μια την πλευρά, από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλές δεκάδες νέες θέσεις εργασίας, είναι νέες κλίνες για την πόλη που χρειάζονται πάρα πολύ, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτόν τον λόγο έχω και τη στήριξη και τη βοήθεια των βουλευτών της Καβάλας, του ΣΥΡΙΖΑ, και μαζί έχουμε πάει ήδη, έχουμε κάνει μία επίσκεψη στην καινούργια Υφυπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτσιου, και βέβαια δεν σταματάμε εκεί, θέλει αγώνα, τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο, όλα θέλουν δουλειά, θέλουν προγραμματισμό, θέλουν στόχευση, και εδώ είμαστε και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε αυτά τα ραντεβού ώστε να κάνουμε πράξη ένα μεγάλο έργο για το λιμάνι και την πόλη της Καβάλας.